Ο τυφώνας Μάθιου σαρώνει την Αϊτή, με ανέμους που φτάνουν τα 230 χιλιόμετρα την ώρα και συνοδευόμενος από κατακλυσμιαίες βροχοπτώσεις, κατατάσσεται στην κατηγορία επικινδυνότητας 4. Θεωρείται ένας από τους ισχυρότερους που εμφανίστηκαν στην Καραϊβική την τελευταία δεκαετία. Ο τυφώνας Μάθιου χτύπησε τον νοτιοδυτικό άκρο της Αϊτής. Ήδη καταγράφονται μεγάλες πλημμύρες και εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια. Πάνω από 9.000 πολίτες από τις παραλιακές περιοχές έχουν προληπτικά εγκαταλείψει τις εστίες τους και έχουν μεταφερθεί σε καταφύγια. Τεράστια κύματα σαρώνουν τις ακτές και τα νερά εισβάλλουν στις παραγκουπόλεις σε περιοχές που ακόμα προσπαθούν να συνέλθουν από τον καταστροφικό σεισμό του 2010. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ένας ασθενής που ήταν αδύνατο να μετακινηθεί σκοτώθηκε μέσα στο σπίτι του, τον αυτό χτυπήθηκε από τα κύματα. Ένας ψαράς είναι επιβεβαιωμένα νεκρός και ένας ακόμα αγνοείται. Ο τυφώνας Μάθιου κινείται βόρεια με ταχύτητα 15 χιλιόμετρων την ώρα. Κατευθύνεται προς την Κούβα και τις Μπαχάμες, όπου αναμένεται τις επόμενες ώρες. Συναγερμός έχει σημάνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς απειλούνται οι ακτές της Φλόριντα.